Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωση αναφορικά με τα περιστατικά διακίνηση μεταναστών σε Τούσλα και Σαρακίνα. Πιο συγκεκριμένα, χθε το μεσημέρι, αστυνομικοί του τμήματο Διαχείριση Μετανάστευση Καβάλα, σε συνεργασία με αστυνομικού του τμήματο Ασφαλεία Θεσσαλονίκη, συνέλαβαν δύο διακινητέ, διότι εντοπίστηκαν να κινούνται με γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο στην παλιά εθνική οδό Καβάλα Θεσσαλονίκη, στο ύψο τη Τούσλα και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερι μη νόμου μετανάστε. Σημειώνεται ότι στο όχημα εκδηλώθηκε πυρκαγιά, χωρί να υπάρξει κάποιο τραυματισμό, ενώ δύο διακινητέ το εγκατέλειψαν, επιχειρώντα να διαφύγουν πεζί, πλην όμω ακινητοποιήθηκαν από του αστυνομικού, αντιστεκόμενοι κατά τη σύλληψη. Στη δεύτερη περίπτωση, χθε το απόγευμα στη Σαρακίνα και πιο συγκεκριμένα στην Παλαιαθνική Οδό Καβάλα Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί του τμήματο διαχείριση μετανάστευση Καβάλα συνέλαβαν τρίτο διότι μαζί με του, ο τραυματίστηκε θανάσιμα, μετέφεραν 8 μετανάστε. το παραπάνω όχημα, δεν υπάκουσε στη σήμα στάση των αστυνομικών στο ύψο τη παραλία Σαρακίνα, εξετράπη τη πορεία του και ανετράπη εκτό τη οδού. Από το ατύχημα, τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγό διακινητή, καθώ επίση τραυματίστηκαν ο συνοδικό διακινητή και οκτώ διακινούμενοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλα.